Καταρχάς σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή και για την αναλυτική ενημέρωση. Όχι ότι δεν ξέρουμε τα προβλήματα, αλλά είναι διαφορετικό πράγμα ζωντανά, διαζώσεις, όπως λέμε συνήθως, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να γνωρίζουμε από κοντά τα προβλήματα και τις σκέψεις και τον προβληματισμό που εμπλουτίζει τα υπομνήματα που λίγο πολύ είναι άψυχα, είναι χαρτιά, αλλιώς συζητάς πρόσωπο με πρόσωπο, με τους εκπροσώπους, με εσάς και βεβαίως μπορούμε καλύτερα έτσι να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, να μεταφέρουμε, να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε και μέσα στη Βουλή και παντού, κυρίως στους δρόμους του αγώνα, όλα αυτά τα ζητήματα. Και εδώ μιλάμε για ένα νομό, τον νομό Κιλκής, στον οποίο οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί τόσα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις έχουν ρίξει ουσιαστικά και συνεχίζουν να ρίχνουν μαύρο στα όνειρα και τις ανάγκες πρώτα απ' όλα των νέων ανθρώπων. Όχι ότι οι συνταξιούχοι ή μεγαλύτερης ηλικίας είναι σε καλύτερη μοίρα, αλλά κυρίως η νεολαία που όλους μας ενδιαφέρει, είναι τα παιδιά μας, είναι τα εγγόνια μας, είναι το μέλλον αυτής της κοινωνίας. Και βέβαια συνεχίζουν να μας φλωμώνουν με αυτό το παραμύθι και με τα δίθεν επιχειρήματα περί ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, εδώ που τα λέμε γιατί έχει όνομα, η οποία τσακίζει μισθούς, τσακίζει συντάξεις, τσακίζει δικαιώματα και εντείνει την εκμετάλλευση και την καταπίεση σε όλους τους τομείς, όπου κι αν δουλεύει ένας νέος άνθρωπος, ένας μεσήλικας ή ένας ηλικιωμένος. Και μετατρέπει πραγματικά σε ακριβά εμπορεύματα την πρόσβαση στον αθλητισμό, να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου, στις τέχνες, στον πολιτισμό, παντού δηλαδή, που θέτει φραγμούς στη μόρφωση, όπως σωστά είπαν όλοι οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σήμερα εδώ, και αναλυτικά τοποθετήθηκαν με τα ιδιαίτερα προβλήματα. Και ξεκινάμε από αυτά γιατί αυτό είναι που αφορά πρώτα απ' όλα τους νέους ανθρώπους, τη νέα γενιά της πατρίδας μας και βέβαια τι βιώνουν καθημερινά οι νέοι και οι νέες, και γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα της μετανάστευσης, του να ψάχνουν αλλού, να φεύγουν στο εξωτερικό οι νέοι και βεβαίως αυτό που υπόθηκε εδώ, να μειώνεται συνεχώς ο πληθυσμός του Κιλκής και της πόλης και του νομού συνολικότερα ή να αδειάζουν τα χωριά. Γιατί ο νέος, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό, αθλητισμός, πολιτισμός, δεν κάθεται μόρφωση, υγεία, δεν μπορεί να κάτσει στο χωριό να φτιάξει οικογένεια, να κάτσει σε ένα νομό που είναι εδώ ακριτικός νομός, όταν δεν έχει και να περάσει το χρόνο του ελεύθερα με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τους φίλους του, να ξεκουραστεί, να διασκεδάσει, να αθληθεί, να μορφωθεί, πολύ περισσότερο βέβαια να μπορεί να περιθάλψει τον άρρωστο πατέρα ή το άρρωστο παιδί, τον εαυτό του, όταν ασθενήσει. Χτύπα ξύλο. Αλλά το ξύλο δεν μασώνει βέβαια, γιατί όλοι τα έχουμε στην οικογένειά μας αυτά. Και είναι χαρακτηριστικό το δίκαιο αίτημα των νέων ωφελούμενων του προγράμματος προεργασίας που είπε η συνάδελφος, η κυρία πριν, πιο συγκεκριμένα στο Δήμο της Παιωνίας. Έχω πάρει και το υπόμνημα, τις υπογραφές που είχαν καταθέσει και όντως πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της μισθοδοσίας τους. Δεν μπορεί να ζήσουν μένοντας απλήρωτοι και συνεχώς να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Και τώρα, αλλά και τι θα γίνει κυρίως μετά. Εδώ στο Κιλκής πραγματικά φαίνεται αυτό που λέμε τι είδους είναι αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη και γιατί δεν συμφέρει όλους, όπως μας λένε. Εδώ παράγεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας μας. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες εργοστασιακές μονάδες, για παράδειγμα, που αυτό θα έπρεπε με το πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι, μέσα βγάζοντας αυτή την παραγωγή, θα έπρεπε πραγματικά να είναι ένας πλούσιος νομός και να έχει όλες τις υποδομές, όλα τα απαραίτητα για να ζει ο πληθυσμός εδώ. Πάνω από 50 εργοστάσια που έχουν πολύ πλούτο, που βγάζουν πάρα πολλά κέρδη, τα περισσότερα είναι κερδοφόρα, τα περισσότερα κάνουν επενδύσεις, άλλα κάνουν στα ινόφυτα, άλλα εξαγοράζουν αλλού,
άλλα έχουν φτιάξει, κάνουν εγκαταστάσεις ακόμα και ρομποτικών συστημάτων. Στον 21ο αιώνα ζούμε, εδώ είμαστε, παίρνουν χοντρά λεφτά, ζεστό χρήμα από τους αναπτυξιακούς νόμους, τώρα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Ταμείο της Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα πάνε σε λίγους μονοπωλιακούς ομίλους, σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους επιλεγμένα. Και όχι, για παράδειγμα, στη μικρή επιχείρηση, στην αυτοαπασχόληση, ή πολύ περισσότερο για άλλες κοινωνικές υποδομές, όπως είναι σχολεία, όπως είναι νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις και πάει λέγοντας. Και φυσικά την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι, γιατί δεν άκουσα σήμερα και μου έκανε εντύπωση κάποιον εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου ή εργατικών σωματείων εδώ από την περιοχή, γιατί είναι κάμποσοι χιλιάδες αυτοί που δουλεύουν σε αυτούς τους παραγωγικούς τομείς και συνεχώς υποφέρουν, μεγαλώνει η εκμετάλλευση και οι μισθοί εξακολουθούν να είναι στον πάτο, οι συντάξεις το ίδιο, οι άλλες κοινωνικές παροχές, η πρόνοια κλπ. Επίσης. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, όπως σωστά υπόθηκαν οι εκπρόσωποι από τους εκπροσώπους εδώ των φορέων, βιώνουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Για παράδειγμα, οι μικροί επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, ακούσαμε τον εκπρόσωπο των φοροτεχνικών που μίλησε εδώ, βλέπουν τα ταμεία τους άδεια από έσοδα. Δεν μπαίνει στο μαγαζί τους πελάτης, γιατί η ακρίβεια είναι μεγάλη, γιατί ο ίδιος δεν έχει μισθό, δεν έχει σύνταξη ο συνταξιούχος να μπει να ψωνίσει μαζί με την ακρίβεια, και βεβαίως αυτό έχει επίπτωση στην μικρή επιχείρηση, με αποτέλεσμα να βάζει λουκέτο, όπως σωστά υπόθηκε εδώ και λοιπά, να μην μπορεί να στοιχειωδώς να καλύψει υποχρεώσεις και προς το κράτος, τις εφορίες, αλλά και προς τους προμηθευτές, προς τις τράπεζες κλπ. Και φυσικά την τελευταία δεκαετία είναι όντως ισχύει, χτύπησαν ρεκόρ τα χρέη, τα λουκέτα, οι κατασχέσεις, γι' αυτό και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου στη Βουλή, έχουμε κάνει τροπολογίες και για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα καύσιμα, του ενιαίου φόρου κατανάλωσης επίσης, ή ξέρω εγώ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για να ανακουφίσει, για την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος ή του ΕΦΚΑ, την κατάργηση της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών που γονατίζει τους εργαζόμενους σε αυτό το τομέα, στην αυτοαπασχόληση, και βεβαίως συμφωνούμε και με τις άδειες για τη μητρότητα στους λογιστές ή τις άδειες να υπάρχει άδεια ασθένειας να δικαιούται ο λογιστής, και πάει λέγοντας μια σειρά επιμέρους αιτήματα που φαντάζομαι θα τα έχετε βάλει και στα υπομνήματα και θα τα δούμε. Συμμαριζόμαστε επίσης στα αιτήματα των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που παρότι δεν μίλησαν εδώ σήμερα, αλλά μου έχουν δώσει το υπόμνημα ερχόμενος εδώ στην σύσκεψη αυτή, που ζητάνε, όπως και άλλοι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αυξήσεις μισθών, αυξήσεις συντάξεων, να επανέλθει ο 13ος μισθός, ο 14ος μισθός, η 13η, 14η σύνταξη, αλλά και άλλα ζητήματα, ειδικά που έχουν, όπως είναι η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς τους, γιατί πραγματικά είναι ένας τομέας, ένας κλάδος που συνεχώς βιώνουμε ατυχήματα, είδατε τα πρόσφατα ατυχήματα που γίνονται, σχεδόν είναι ο χώρος όπου κάθε μέρα ουσιαστικά υπάρχει και ένα, δυστυχώς, και κάποιο εργατικό ατύχημα, άρα πρέπει να πάρθουν τέτοια μέτρα αποφασιστικά. Ιδιαίτερη μνήμα και φροντίδα υπόθηκε και εδώ σήμερα από εκπροσώπους έχουμε για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την παραγωγή τους, στενάζουν κάτω από το υψηλό κόστος παραγωγής, από τις εξευτελιστικές τιμές, και οι οποίες είναι στη πλειοψηφία των προϊόντων κάτω ακόμα και από το κόστος παραγωγής. Και τα επιβάλλουν βέβαια αυτά οι μεγάλοι βιομήχανοι,
οι μεγαλέμποροι, είναι εκτεθειμένοι σε κάθε καιρικό φαινόμενο, σε κάθε νόσο, που μπορεί αυτό βέβαια να πλήξει δραματικά την παραγωγή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υπάρχει αποζημίωση από το κράτος, και γι' αυτό χρειάζεται άμεσα να αλλάξει και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να γίνει στα 100% η αποζημίωση να υπάρχει πάνω στις ζημιές. Αλλά δυστυχώς η κοινή αγροτική πολιτική ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατρέψει ολόκληρες περιοχές και εδώ του νομού Κιλκής, που έχει δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και πολλών και ποσοτικά αρκετών και γαλακτοκομικών και βαμπάκι και σιτάρι και κρασιά από την αμπελοκαλλιέργεια και πολλά άλλα, και τον έχει μετατρέψει ουσιαστικά σε ένα έρημο τόπο για την Ήπεθρο, για τους αγρότες. Και θα ήθελα να πω, επειδή μας έδωσαν, δεν ξέρω αν είναι σήμερα εδώ, μας έδωσαν ένα υπόμνημα, το πήρα ερχόμενος εδώ και το κοίταξα, οι αμπελοκαλλιεργητές, ναι, της Γουμένησας, όπου το κόστος της παραγωγής έχει διπλασιαστεί και συνεχώς αυξάνεται, και αν συνυπολογιστεί τώρα ότι δεν υπάρχει μοριδοδότηση για νέες άδειες που παίρνουν για φυτέψεις που αναγκάζονται να κάνουν η παραγωγή αυτή και αγοράζουν, που είναι στα 600, από ό,τι μου γράφαν στο υπόμνημα, 600 με 1000 ευρώ αναστρέμα, καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα και πώς διωγγώνεται και πώς μεγαλώνει μαζί με τα υπόλοιπα. Και μαζί με τα τιμολόγια που πληρώνονται ως και 10 μήνες μετά, ενώ θα έπρεπε να πληρώνονται όπως ζητάνε και σωστά μέσα σε 60 ημέρες, και άλλα πολλά. Και φυσικά και κατανοούμε, και χάρηκα που ήταν εδώ εκπρόσωπος των λαϊκών αγορών, που έχουν σοβαρά προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, αφού καταρχάς και οι ίδιοι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι που θα πάνε να ψωνίσουν στη λαϊκή αγορά, με τα προβλήματα που έχουν στους μισθούς τους, στις πενιχρές συντάξεις, σε όλα αυτά τα ζητήματα που δεν έχουν εισόδημα, ψωνίζουν πολύ λιγότερα πλέον, με αποτέλεσμα να επιδρά αυτό. Και φυσικά το απαράδεκτο νομοσχέδιο που εμείς παλεύουμε να καταργηθεί, να αποσυρθεί, που δίνει τη χαριστική βολή στους εκθέτες, στους εργαζόμενους στις λαϊκές αγορές. Ωφελημένοι βγαίνουν τελικά μόνο οι μεγαλέμποροι, αυτό είναι το σίγουρο. Και από αυτή την άποψη πρέπει να το παλέψουμε, και γι' αυτό συμφωνάμε, είμαστε μαζί τους, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες που έχουν και μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω εδώ αν βγήκε κανένα τρακτέρ να αγωνιστεί και να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση, όμως σε άλλες περιοχές της χώρας έχουν ανάψει τα τρακτέρ, είναι αρκετοί αγροτικοί σύλλογοι, αρκετοί αγρότες στους δρόμους του αγώνα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το ζήτημα είναι ότι τα διάφορα οικονομικά στοιχεία αλλάζουν, μπορεί να αλλάζουν. Δεν αλλάζει όμως το τι λένε οι μεγάλοι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι, οι καπιταλιστές, αλλά και το πολιτικό προσωπικό που έχουν μέσα στη Βουλή, που είναι τα κόμματα που τους υπηρετούν, και το τι λένε στο λαό όλοι αυτοί μαζί. Θα θυμόσαστε ότι από το 2009 που ξεκίνησε η μεγάλη οικονομική κρίση, μας έλεγαν ότι δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις, ότι σε συνέχεια όταν άρχισε μια μικρή ανάκαμψη με τα χρόνια, με τα μνημόνια κλπ, ότι καθίστε λιγάκι τώρα, δεν τα καταργούμε αμέσως τα μνημόνια, να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση, να σταθεροποιηθεί το πράγμα και μετά βλέπουμε. Μετά ήρθε η πανδημία που ξεζούμισαν κι άλλο το λαό, οι τζίροι τους έφτασαν στα ουράνια, τόνιζαν πάλι περιμένετε να δούμε, να περάσει, να λογαριαστούμε μετά, εδώ είμαστε, θα τα βρούμε. Τώρα μας λένε λόγω του ενεργειακού κόστους, λόγω της ενεργειακής φτώχειας, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου δίπλα, των αυξήσεων στις πρώτες ύλες, τα πράγματα είναι πάλι δύσκολα και δεν είναι ώρα και τόσο για διεκδικήσεις ή για να δίνουμε απολαβές στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στους επαγγελματίες κλπ. Και βέβαια σε αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη
σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης που τα βασικά κόμματα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν την ίδια γραμμή, στην ίδια ρότα κινούνται και αυτούς εκπροσωπούν και εκφράζουν. Θέλετε, λέω, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλετε ελέος συμφερόντων και ανταλλαγών που έχουν με διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους, ο καθένας είναι φίλος με κάποιον και του δίνει και ζεστό κρατικό χρήμα, το οποίο πάλι το πληρώνει ο μικρός, ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης, η μικρή επιχείρηση, ο εργαζόμενος στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, ο νέος και η νέα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως το κράτος σε αυτή την κατεύθυνση είναι ταγμένο. Δεν ξέρω αν ακούσατε σήμερα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια. Με αποτέλεσμα πάλι ο λαός να πληρώσει. Θα αυξηθούν κατακόρυφα οι τόκοι των δανείων που έχουν οι εργαζόμενοι, που έχουν οι επαγγελματίες, που έχουν οι αγρότες, όποιος τέλος πάντων πολίτης αυτής της χώρας χρωστάει και έχει δάνειο, θα το πληρώνει, θα φτάσει το κόστος να αυξηθεί κατά 33% μέσα στο χρόνο και με αυξητική τάση από εκεί και πέρα. Αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της ονομαζόμενης, όπως θα την έχετε ακούσει, επεκτατικής πολιτικής, αυτή που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν και που την υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία, επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είπε τώρα δώστε κρατικό χρήμα λίγο, ανοίξτε λίγο τις τρόφιγγες, ας πούμε, βέβαια πάλι προς μεγάλους επιχειρηματίες, όχι προς το λαό, και έρχεται τώρα και αυξάνουν όλες οι τράπεζες, οι κεντρικές, αυξάνουν τα επιτόκια και θα την πληρώσουν διπλά και τριπλά πάλι οι εργαζόμενοι μέσα στις συνθήκες όπου και νέα κρίση μπορεί να έρχεται μπροστά μας, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά θα επηρεάσει, γιατί δεν είμαστε σε γυάλα. Η Ευρωζώνη πάει σε κρίση, σε ύφεση μεγάλη από τον επόμενο χρόνο, από ό,τι φαίνεται, και τα ζητήματα πάλι θα μας λένε να βάζει το χέρι στην τσέπη ο εργαζόμενος λαός, τα λαϊκά στρώματα. Και να έρθω σε ένα άλλο ζήτημα που σκόπιμα τα άφησα αυτά, γιατί ήταν και οι περισσότεροι φορείς που μιλήσαν και μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνος. Αναφέρομαι στα ζητήματα της εκπαίδευσης που μιλήσατε αναλυτικά αρκετοί εκπρόσωποι για όλες τις πλευρές και στα ζητήματα της υγείας που ξεκίνησε η κουβέντα μας. Και το τραγικό περιστατικό, θυμόσαστε πρόσφατα στις Σέρες με το θάνατο ενός παιδιού, ενός μαθητή στο σχολείο, δείχνει τις τραγικές ελλείψεις στην ανυπαρξία υποδομών και τα προβλήματα που έχουν τα σχολικά κτίρια. Και είναι σε όλη τη χώρα αυτή η κατάσταση. Και εδώ βέβαια στο Κιλκής, που το τελευταίο σχολείο που κατασκευάστηκε ήταν πριν από μια δεκαετία, αν με έχουν ενημερώσει σωστά, ενώ το 1/3 των σχολείων, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα που μας δόθηκαν εδώ από τον νομό, είναι πάνω από 40 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει πάνω από 40 χρόνια να είναι το 1/3 των σχολείων. Δηλαδή τα 33, τα 35 σχολεία στα 100, για παράδειγμα. Με τα παιδιά δηλαδή να κάνουν μάθημα, άλλα σε υπόγειες αίθουσες, άλλες αίθουσες χωρίς παράθυρα, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, πολύ περισσότερο σε σχολεία που δεν έχουν ούτε ένα γυμναστήριο, αίθουσες εργαστηρίων ή βιβλιοθήκες ή άλλα τέτοια για να χωρέσουν, γιατί δεν χωράνε κιόλα στις αίθουσες τα παιδιά. Και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και επιτακτικό, εμείς θα παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση, συμφωνώντας μαζί σας, να κατασκευαστούν μια σειρά σχολεία απαραίτητα, και νηπιαγωγείο και δημοτικό και γυμνάσιο στο Κιλκής, στο Πολύκαστρο. Και βεβαίως, εντάξει, πολλοί δήμαρχοι έχουν αλλάξει, περιφερειάρχες έχουν αλλάξει, κυβερνήσεις πάρα πολλές έχουν αλλάξει και οι υπουργοί παιδείας έχουν αλλάξει, αλλά το αποτέλεσμα είναι τα ίδια και τα ίδια. Θεωρούμε απολύτως δίκαια τα αιτήματα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να καλυφθούν οι απώλειες από τις ανατιμήσεις, και για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, για μέτρα ειδικά στήριξης των αναπληρωτών, των νεοδιόριστων, καθώς και όσων μετακινούνται καθημερινά,
Απαιτούνται νέες προσλήψεις για κάλυψη των κενών από την πρώτη μέρα, απαιτείται η μονιμοποίηση των αναπληρωτών και λοιπά αιτήματα τα οποία στα υπομνήματά σας τα έχετε αναλυτικά, δεν θέλω να τα αναφέρω. Εμείς είμαστε κάθετοι με την κατάργηση της αξιολόγησης, γιατί κατηγοριοποιεί τα σχολεία, κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς τους ίδιους και φυσικά τόσα άλλα που αναφέρατε εδώ. Και βεβαίως τα ζούμε όλοι μας. Μην σας πω τώρα, εγώ μες στην οικογένειά μου το ζω. Γιατί και σύζυγός μου είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η κόρη μου είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα ζητήματα που θέσατε της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης κλπ. Και τα ζούμε όλα αυτά τα οξυμένα προβλήματα και βεβαίως με αγώνα προσπαθούμε να τα παλέψουμε και στη Βουλή. Μας έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να θέτουμε τα ζητήματα προς την Υπουργό Παιδείας, αλλά είναι από το ένα αυτοί τις μπαίνουν, από το άλλο τους βγαίνουν, δυστυχώς, μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό χρειάζονται ριζικές αλλαγές, λέμε εμείς, χρειάζεται να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα, θα έλεγα ότι εδώ στο Κιλκής, που είναι τριεδρική η περιφέρεια, δεν έχει έδρα το ΚΚΕ. Αν είχαμε έδρα και στο Κιλκής, που σημαίνει στο νομό Κιλκής να βγαίναμε τρίτο κόμμα και όχι τέταρτο, όπως είμαστε, ή δεν ξέρω τι πέμπτο, άλλες φορές θα μπορούσε να υπάρχει έδρα και να μπορούμε πιο αποφασιστικά να παλεύουμε τα ζητήματα. Όχι ότι και τώρα οι βουλευτές μας εδώ από δίπλα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Α και Β Θεσσαλονίκη που έχουμε εκλεγμένους, δεν τα παλεύουν, ή η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά άλλο είναι να έχεις 15 βουλευτές μέσα στη Βουλή όπως έχουμε τώρα και άλλο να έχεις, μην πω αριθμό, όσο γίνεται περισσότερους και σε περισσότερες περιφέρειες. Και βέβαια, για τα ζητήματα της υγείας, για να μην πω πολλά και σας κουράζω γιατί υπόθηκαν, εμείς συμφωνάμε απολύτως, είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία, αυτό είναι φανερό εδώ στο νομό. Η υγειονομική είναι εξουθενωμένη, το ίδιο τα κέντρα υγείας κλπ. Και λόγω του ότι εδώ υπάρχει συγκέντρωση μια, εκτός από το την ακριτική περιοχή κλπ, συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων με πληθυσμό κλπ, άρα με μεγαλύτερες ανάγκες, θα πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα αυτά και φυσικά είναι ο νομός που μέσα στην πανδημία θρήνησε πολλά θύματα και αν δεν υπήρχαν και οι γιατροί πραγματικά με αυτοθυσία και οι νοσηλευτές με αυτοθυσία να δίνουν τη μάχη, η κατάσταση θα ήταν ακόμα χειρότερη, αλλά δυστυχώς δεν βάλαν μυαλό οι κυβερνώντες ούτε από αυτή την τραγωδία της πανδημίας, που αντί να ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, το απαξιώνουν συνεχώς και βεβαίως ενισχύουν τα μεγάλα ιδιωτικά μεγαθύρια, στέλνουν και από το Κιλκής, αντί να ενισχύσουν εδώ τις μονάδες υγείας στο Κιλκής, στέλνουν τον κόσμο να πληρώνει στα ιδιωτικά ιατρία, στα διαγνωστήρια κλπ. Στη Θεσσαλονίκη. Είναι απαράδεκτο και εγκληματικό θεωρούμε εμείς να λείπουν παθολόγοι, να λείπουν ειδικότητες γιατρών, να λείπουν μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα. Και φυσικά με τις συνεχείς μετακινήσεις των γιατρών, τα ξέρετε, η λίστα με τον κόσμο που περιμένει για να χειρουργηθεί και μεγαλώνει συνεχώς. Ό,τι κρατιέται όρθιο είναι γιατί ακριβώς υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί στον τομέα της υγείας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το υπόλοιπο τεχνικό βοηθητικό προσωπικό που δίνουν αυτή την μάχη. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με τις ελλείψεις στα φάρμακα. Σωστά ο εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου είπε για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Έχουν απόλυτα δίκιο και όλα αυτά που έχουν στο υπόμνημα που μας καταθέσαν, δεν μπορεί να γίνεται, πρέπει να σταματήσουν αμέσως οι παράλληλες εξαγωγές, γιατί αυτά γίνονται για τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία με το φάρμακο έχει να κάνει με το ότι το θεωρούν εμπόρευμα, το θεωρούν για να βγάζει ο καπιταλιστής, ο φαρμακοβιομήχανος, οι πολυεθνικές, όσο γίνεται περισσότερα κέρδη, παίζοντας με την υγεία των παιδιών μας, με την υγεία των πατεράδων μας, με την υγεία τη δικιά μας, με την υγεία όλων. Και μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, δυστυχώς μας πήρε πολύ αργά η συζήτηση, θα μπορούσαμε να, βέβαια είναι τεράστια τα προβλήματα και θα μας έπαιρνε ώρες, να πω για τον κίνδυνο που υπάρχει μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος εδώ στο νομό Κιλκής.
που υπάρχει ανεξέλεγκτη γυθνίαση επικίνδυνων δραστηριοτήτων σε κατοικημένες περιοχές, στην αποσία μέτρων ασφάλειας που οδηγεί σε πυρκαγιές, και αυτό να το επισημάνουμε, παρότι δεν δείχτηκε εδώ σήμερα. Εμείς τα παρακολουθούμε αυτά, γιατί υπάρχει ανεξέλεγκτη ρύπανση σε αέρα και στο έδαφος, στον υδροφόρο ορίζοντα πολύ περισσότερο, και από αυτή την άποψη, να μην σας πω, έχουμε κάνει με βάση τα υπομνήματα που έχουμε συγκεντρώσει, θα κάνουμε παρεμβάσεις και προς τα Υπουργεία και προς την Βουλή, θα κάνουμε ερωτήσεις, επερωτήσεις, έτσι ώστε να δυναμώσει η διεκδίκηση, ο αγώνας για ουσιαστικά και ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας και του περιβάλλοντος, αλλά τελικά της ίδιας της ζωής των κατοίκων εδώ στην περιοχή. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, επιβεβαιώνουν ότι χωρίς αγώνα, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς πάλι, χωρίς συλλογική οργάνωση, δεν γίνεται τίποτα. Δεν χαρίζεται τίποτα από κανέναν. Να είστε σίγουροι, δεν θα σας χαρίσει κανένας τίποτα. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Πολιτικοί, μεσίες επίσης δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε ότι μόνο ο ίδιος ο λαός σώζει το λαό, αλλά σε ένα δρόμο σύγκρουσης, ριζικών αλλαγών, ανατροπών στην κοινωνία και σε όλους τους τομείς που αφορούν την ίδια τη ζωή των συνανθρώπων μας. Περισσότερα και για τις πολιτικές εξελίξεις και για άλλα ζητήματα θα πούμε εδώ δίπλα. Σας καλούμε και σας καλώ να έρθετε και να συμμετέχετε και σε αυτή την συγκέντρωση που διοργανώνουμε μετά. Καλή δύναμη και υγεία εύχομαι σε όλους και όλες. Δώστε και άλλα υπομνήματα αν υπάρχουν, ώστε να κάνουμε ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές στη Βουλή. Ήδη η επερώτηση των 15 βουλευτών του ΚΚΕ για το φάρμακο θα συζητηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Μπήκε η ημερομηνία, μόλις σήμερα μας ενημερώσανε από το Προεδρείο της Βουλής, και εκεί καλό θα είναι να την παρακολουθήσετε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, μαζί με άλλες παρεμβάσεις βέβαια που θα κάνουμε μέχρι να διαλυθεί αυτή η Βουλή, να προκηρυχθούν οι εκλογές και να πάει και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, αλλά με ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ αυτή τη φορά και στο Κιλκής και παντού.